Είμαι ο Γκριγζιά της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σας το λέω κάθε φορά. Σήμερα, για να σας πω την αλήθεια, θα ανοίξουμε κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το δω. Είναι το τελευταίο Huawei P60 Pro, το οποίο θεωρητικά είναι το καλύτερο τηλέφωνο που έχει βγάλει αυτή τη στιγμή η Huawei για τη φωτογραφία. Ήρθε επιτέλους, βλέπετε ότι είναι κλειστό με τη ζελατίνα του και θα πάμε ευθύς αμέσως να το ανοίξουμε για να τα δούμε όλα. Έχω εδώ πέρα και το κοπίδι το οποίο χρειαζόμαστε, οπότε το ανοίγω κατευθείαν. Αυτό εδώ πέρα έχει κυκλοφορήσει λίγο διάστημα, η αλήθεια είναι, δεν είναι φρέσκο κυκλοφορημένο, ωστόσο δεν έτυχε είτε να μου το δώσουν είτε να το πάρει κάποιος γνωστός μου για να μπορέσω να το ανοίξω. Άρα λοιπόν, τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία, προχωράμε κατευθείαν. Το κινητό από μέσα είναι έτσι. Γενικότερα η συσκευή, σαν συσκευή, υπολογίστε ότι έρχεται σε δύο χρώματα. Είναι το μαύρο, το οποίο έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, και βγαίνει και σε ακόμη ένα χρώμα, το οποίο είναι το ροκοκό τύπου περλέ. Το κουτί μέσα, πέραν από το κινητό, πρέπει να έχει θεωρητικά μία θήκη. Έχει επίσης έναν φορτιστή, ο οποίος είναι και Huawei Supercharge. Αυτό είναι με δύο θύρες, μία USB-C και μία USB-A. Είναι το πορτοκαλί και αυτό είναι το δείγμα το ότι είναι Supercharge. Και έρχεται και με ένα καλώδιο το οποίο είναι USB-A σε USB-C για να μπορούμε να φορτίζουμε. Υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο το κινητό φορτίζει με 88W. Αυτό είναι το πιο γρηγορό του, οπότε θεωρητικά μπορεί να φορτίσει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, από το 0 στο 100%. Εμένα, ας πούμε, το δικό μου που είναι το Mate X3, το οποίο κάπου το έχω εδώ, φορτίζει σε μία ώρα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την θήκη επίσης, η οποία παρέχεται από την εταιρεία. Μπορούμε να τη φορέσουμε κατευθείαν για να έχουμε το κινητό μας ασφαλές και να ξέρουμε ότι δεν θα πάθει κάτι. Το βλέπετε εδώ πέρα, είναι το κλασικό πλαστικό με το άνοιγμα που έχει από πίσω, κουμπιά εδώ πέρα από το πλάι και όλα τα ανοίγματα τα οποία χρειάζονται. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την συσκευή. Η συσκευή έρχεται μέσα σε αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι για προστασία. Αυτό λοιπόν το ανοίγουμε από εδώ και προσέχω γιατί είμαι και λίγο ατζαμής και εμένα όλα αυτά είναι πολύ εύκολο να μου πέσουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, okay. Η συσκευή είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι έτσι. Από πίσω εδώ βλέπουμε ότι έχει την κάμερα. Γενικότερα αυτό το camera island, όπως λένε όλοι, βλέπετε ότι είναι αρκετά έντονο, ξεχωρίζει δηλαδή. Έρχεται με τρεις κάμερες, είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι ο κανονικός ο φακός, ο οποίος έχει και εναλλασσόμενο διάφραγμα από F1.4 μέχρι F4. Είναι ο τηλεφακός, όπως επίσης είναι και το ultra wide. Εδώ από κάτω, από ό,τι βλέπω, επίσης είναι το flash. Εδώ πέρα επίσης το Huawei ξεχωρίζει σε σχέση με την πλάτη και τον τρόπο που αυτήν έχει κατασκευαστεί. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά έχουμε δύο κουμπιά. Είναι το κουμπί αυξομοίωσης της έντασης του ήχου, αν το δείτε και από εδώ. Όπως επίσης είναι και το κουμπί με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε την συσκευή. Το συγκεκριμένο το κουμπί βλέπετε ότι επάνω έχει και ένα κόκκινο για να μπορούμε να το διαχωρίζουμε. Από την επάνω την πλευρά, από ό,τι βλέπω, βλέπετε και εδώ έχει την έξοδο για να μπορούμε να ακούμε μουσική, είναι το ηχείο δηλαδή. Έχει μια τρύπα η οποία είναι το δεύτερο μικρόφωνο, όπως επίσης έχει μια ακόμη βουλίτσα. Η άλλη βουλίτσα, η τέρμα εδώ πέρα, είναι η έξοδος ή γενικότερα η λειτουργία των υπερήθρων με την οποία μπορούμε να χειριζόμαστε τη συσκευή μας, την τηλεόραση, το home cinema και τα πάντα και να τα χειριζόμαστε από το κινητό. Βολεύει πάρα πολύ αν έχουμε κάποιο τηλεκοντρόλ στο οποίο έχουν τελειώσει οι μπαταρίες ή αν έχετε πάει σε κάποιο κατάστημα που έχει κάποια τηλεόραση εκθεσιακή και θέλετε να την πειράξετε και να παίξετε μαζί της για να μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς είναι το μενού και τι λειτουργίες έχει. Το έχω κάνει στο πλαίσιο πρόσφατα και δουλεύει άψογα. Από την άλλη πλευρά, εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα, ενώ από την κάτω πλευρά, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα, εδώ είναι η υποδοχή για την κάρτα SIM. Ακριβώς από δίπλα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι η τρυπούλα που είναι το κύριος μικρόφωνο. Αντίστοιχα έχουμε USB-C υποδοχή και το δεύτερο το ηχείο. Άρα λοιπόν έχουμε και στερεοφωνικό ήχο. Εδώ πέρα πάνω
είναι η μπροστινή η κάμερα και ακριβώς από πάνω είναι το ακουστικό με το οποίο μιλάμε. Το ύψος του είναι στα 161 χιλιοστά, σας το δείχνω και εδώ πέρα για να μπορείτε να το δείτε, βλέπετε πώς φαίνεται. Είναι λοιπόν πλάτος επίσης 74,5, ενώ όσον αφορά το πάχος του είναι στα 8,3 χιλιοστά, σας το δείχνω και εδώ αυτή τη στιγμή. Υπολογίστε ότι το βάρος του είναι περίπου στα 200 γραμμάρια. Έρχεται επίσης με μια οθόνη η οποία είναι OLED, είναι στις 6,67 inches, βλέπετε αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλη φαίνεται η οθόνη εδώ πέρα. Είναι 1 δισεκατομμύριο χρώματα, άρα εφόσον είναι 1 δισεκατομμύριο χρώματα μιλάμε για 10 bit, όχι 8 bit, γιατί μόνο αυτό μπορεί να δώσει τόσο πολλά χρώματα. Ενώ όσον αφορά την ανάλυση της, σας το δείχνω και πάλι περιμετρικά και περιφερειακά. Όσον αφορά λοιπόν την ανάλυση της οθόνης, έχουμε 2700x1220 pixel. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι μιλάμε για μια οθόνη η οποία είναι σε 1 μέχρι 120 Hz. Όσον αφορά το... γιατί αυτό είναι Adaptive High Dynamic Frame Rate, κάπως έτσι το λένε. Έρχεται στο κλασικό που έχουν όλα τα κινητά της Huawei. Εδώ πέρα πάνω έχει και μια μεμβράνη που την έχει πάνω η συσκευή από το κουτί της. Έρχεται όπως όλα τα κινητά της Huawei στα 1440 High Frequency PWM, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Αυτό είναι το PWM Dimming και έχει να κάνει με το τρεμόπαιγμα και την ξεκούραση των ματιών, ενώ επίσης έρχεται με 300 Hz Sampling Rate. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα και πόσο καλά πιάνει και καταλαβαίνει η οθόνη όταν την ακουμπάμε. Το συγκεκριμένο το κινητό βγαίνει σε δύο εκδόσεις όσον αφορά τη χωρητικότητα και τη μνήμη RAM. Η συγκεκριμένη που έχουμε εμείς εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω στο κινητό, στο κουτί, είναι τα 256 GB και τα 8 RAM. Αυτό εδώ πέρα επίσης έρχεται με Kunlun Glass, το οποίο θεωρητικά είναι από τα πιο σκληρά τζάμια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κινητά. Ωστόσο έχει και τη μεμβράνη την οποία σχολιάσαμε προηγουμένως, για να μπορεί να έχει μια έξτρα προστασία, την οποία μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε. Μπορείτε να πάτε σε ένα Huawei Service Center και να σας την αλλάξουν από εκεί πέρα. Είναι δίκαρτο, οπότε μπορούμε να έχουμε δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και μία κάρτα μνήμης που μπορούμε να αποθηκεύσουμε επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες. Ωστόσο έχετε στο νου σας ότι τα κινητά της Huawei πλέον δεν παίρνουν microSD, παίρνουν την proprietary κάρτα που έχει βγάλει η Huawei, που είναι η NM. Έρχεται επίσης με τον επεξεργαστή Snapdragon Gen 1, ωστόσο λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχει η Huawei δεν πιάνει 5G, άρα μιλάμε για μέχρι 4G, ενώ επίσης έρχεται out of the box με το λειτουργικό σύστημα EMUI 13.1, νομίζω το συγκεκριμένο στηρίζεται πάνω στο Android 12. Η κύρια κάμερα του κινητού, η Ultra Lighting κάμερα, είναι σε 48 MP, είπαμε ότι έχει εναλλασσόμενο διάφραγμα από f1.4 μέχρι f4 και έρχεται με οπτική σταθεροποίηση εικόνας, ενώ ο φακός που είναι ο τηλεφώτο έρχεται επίσης στα 48 MP όπως και η κύρια κάμερα, αυτός είναι με f2.1 και επίσης έρχεται με οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Η Ultra Wide Angle κάμερα, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο κινητό, είναι στα 13 MP, η συγκεκριμένη δεν έχει οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Απλά είναι καλό να το έχετε στην σαν πληροφορία εφόσον θέλετε να τραβήξετε κάποια φωτογραφία. Οπτικό zoom μέχρι 3,5 επί, ενώ επίσης πάμε σε ψηφιακό zoom μέχρι 100 επί. Εάν αναφερθούμε και στην μπροστινή κάμερα, εδώ πέρα μιλάμε για μια κάμερα η οποία είναι στα 13 MP wide angle κάμερα, εδώ είναι στα f2.4 αν θυμάμαι καλά. Έρχεται με μπαταρία η οποία είναι 4815 mAh, αυτή εδώ πέρα είναι η τυπική της τιμή. Είπαμε ότι φορτίζει με supercharge, supercharge είναι 88W σε ενσύρματη φόρτιση ή αλλιώς φορτίζει με Huawei Supercharge ασύρματο, το οποίο φτάνει στα 50W. Έρχεται επίσης με IP68, άρα είναι αδιάβροχο, όπως επίσης είναι και ανθεκτικό σε σκόνη. Αδιάβροχο είναι πάντα μέχρι 1,5 μέτρο για περίπου μισή ώρα. Εγώ θα σας ανοίξω λίγο και την υποδοχή και την κάρτα SIM έτσι από περιέργεια, γιατί θέλω και εγώ να το δω, αν και φαντάζομαι ότι θα είναι ίδιο με τα υπόλοιπα κινητά τα οποία και εγώ έχω. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε διπλή κάρτα SIM όπως σας είπα. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι που μπαίνει η κύρια κάρτα SIM, ενώ από την άλλη είναι που μπαίνει η δεύτερη κάρτα SIM ή η κάρτα NM, για να μπορούμε να έχουμε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Αυτό εδώ πέρα επίσης υπολογίστε ότι έρχεται με Wi-Fi 2.4 και 5, ωστόσο επίσης είναι Wi-Fi 6, άρα μιλάμε ότι είναι
μέσα στα πλαίσια του πιο γρήγορου Wi-Fi το οποίο μπορούμε να έχουμε. Ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, κατακοιτάζω μέσα από το δικό μου το κινητό. Έχουμε Bluetooth 5.2, έχουμε επίσης υποστήριξη για BLE. Αυτό είναι η χαμηλή ένταση του Wi-Fi στο οποίο συνδέονται συσκευές που δεν θέλουν πολύ μεγάλη απέτηση ενέργειας, δηλαδή τύπου η μάντα ανάγνωση καρδιακών παλμών ή αντίστοιχες. Όπως επίσης έχουμε SBC, AAC, LDAC και L2HC. Τα δύο τελευταία είναι τα πρότυπα ήχου τα οποία υποστηρίζει Huawei για high resolution audio. Το LDAC είναι τη Sony, το L2HC είναι το proprietary που έχει βγάλει η Huawei και αυτό επίσης υποστηρίζει high resolution. Έρχεται με USB Type-C το οποίο είναι 3.1, υποδοχή για ακουστικά μέσω USB-C. Άρα λοιπόν τα ακουστικά τα οποία θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε εφόσον είναι ενσύρματα πρέπει να είναι υποδοχής USB-C. Αυτά που παράγει η Huawei θα δουλεύουν κατευθείαν. Εάν θέλετε να συνδέσετε κάτι άλλο με αντάπτορα, έχετε στο νου σας ότι ο αντάπτορας που έχει η Huawei και τον έχω και εγώ από το Huawei P30, αρκεί να τον βρω εδώ πέρα μέσα. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα ο αντάπτορας, τον οποίο σας είχα δείξει και σε κάποιο άλλο προηγούμενο βίντεο, ο συγκεκριμένος δεν θα δουλεύει. Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στο USB-C με ανταπτοράκι, θα πρέπει να πάρετε αυτό εδώ πέρα που είχαμε δείξει την άλλη φορά. Σας το δείχνω ξανά λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι ένα DAC. Αν θέλετε λοιπόν να συνδέσετε ακουστικά για να ακούτε μουσική, ίσως και με καλύτερη ποιότητα ήχου, χρειάζεστε ένα DAC. Μεγάλη προσοχή ωστόσο όταν θα πάρετε κάτι τέτοιο. Αναλόγως το DAC το οποίο θα προμηθευτείτε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ενώ ακούτε όταν κάποιος σας έχει καλέσει και μπορείτε να μιλήσετε, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυχόν ενσωματωμένο μικρόφωνο στα ακουστικά. Άρα δηλαδή θα χρειαστεί να είστε με αυτό εδώ πέρα συνδεδεμένο εδώ και να μιλάτε έτσι ενώ φοράτε τα ακουστικά. Θα πρέπει να το προσέξετε γιατί υπάρχουν DAC τα οποία υποστηρίζουν και τη λειτουργία μικροφόνου ενώ κάποια δεν το υποστηρίζουν. Έρχεται φυσικά με NFC, το βλέπω και εδώ πέρα, ενώ επίσης έρχεται όσον αφορά το κομμάτι του GPS με L1, L2, αυτές είναι οι δύο μπάντες και μιλάμε για GPS, μιλάμε για AGPS, το AGPS είναι το υποβοηθούμενο AGPS το οποίο λειτουργεί μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να μπορεί να σας εντοπίζει. Έρχεται με GLONASS, έρχεται με Beidou από ό,τι βλέπω, έρχεται με Galileo, με QZSS και με NAVIC. Φυσικά έρχεται με ένα σκασμό αισθητήρες. Έχει αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος ενσωματωμένο στην οθόνη, ο οποίος κλασικά όπως σε όλα τα τηλέφωνα θα βρίσκεται κάπου εδώ από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Ενώ αν πάρουμε και ανοίξουμε το κινητό το συγκεκριμένο, το οποίο προφανώς έρχεται με μπαταρία, βλέπετε ότι κλασικά όπως όλα τα τηλέφωνα μας εμφανίζει αρχικά εδώ πέρα μπροστά το Huawei και φυσικά όταν θα κάνει την εκκίνηση θα ξεκινήσει η διαδικασία όπου θα πρέπει να επιλέξουμε χώρα, γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα πώς ξεκινάει. Χρειάζεται να επιλέξουμε τη γλώσσα για να μπορέσει αυτό εδώ πέρα να παίξει. Φυσικά καθώς προχωράει η εκκίνηση μας ζητάει να συνδεθούμε με το Huawei ID για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε συσκευές, να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε ενημερώσεις του κινητού, των εφαρμογών ή οτιδήποτε. Μόλις το ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε κανονικά χρήση, να συνδεθούμε και να κάνουμε τα πάντα όπως θέλουμε. Είναι ένα κινητό το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι και από περιέργεια εγώ θα του βάλω και τη θήκη απλά για να δω πώς φαίνεται, αν και αυτές οι θήκες συνήθως είναι πάρα πολύ λεπτές και δεν προσθέτουν όγκο. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς φαίνεται και με τη θήκη. Έχει μια πολύ πολύ μικρή ανύψωση, πώς λέγεται εδώ πέρα τέλος πάντων, για να μην ακουμπάει ακριβώς η οθόνη όταν το τοποθετούμε με την οθόνη προς τα κάτω. Διαφορετικά αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλή δουλειά όταν θα το κουμπάμε έτσι, γιατί δεν το καλύπτει καθόλου. Εγώ μπορεί να κοιτούσα και για μια άλλη θήκη. Ωστόσο, για κάτι out of the box είναι ό,τι πρέπει για να μπορούμε να έχουμε μια αρχική προστασία. Αυτή τη στιγμή τραβάω βίντεο από το Huawei P60 Pro για να μπορούμε να έχουμε μια άποψη του πώς ακριβώς τραβάει βίντεο και πώς φαίνεται η εικόνα, αλλά πώς ακούγεται και ο ήχος από το κινητό. Να ενημερώσω πριν προχωρήσουμε στο κλείσιμο του βίντεο ότι το κινητό με το που ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, συνδεθείτε σε όλους τους λογαριασμούς, προχωρήσετε σε όλες τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, τα πάντα. Στην αρχική οθόνη σας έχει κάποιους φάκελους που αν τους ανοίξετε φαίνεται σαν να έχουν μέσα κάποιες εφαρμογές. Και αυτό το επισημαίνω και το σχολιάζω γιατί είχα διαβάσει κάπου σε μια σελίδα όταν διάβαζα διάφορες κριτικές για το κινητό όπου σχολιάζανε και λέγανε
πως το συγκεκριμένο το κινητό έρχεται με πολλές εφαρμογές bloatware, οι οποίες είναι προεγκατεστημένες. Αυτές οι εφαρμογές που βλέπετε στους φακέλους, πάνω δεξιά στο εικονίδιό τους, έχουν ένα βελάκι το οποίο δείχνει προς τα κάτω. Σημαίνει ότι αυτές οι εφαρμογές δεν είναι ήδη εγκατεστημένες στο κινητό, είναι προς εγκατάσταση. Είναι ενημερωτικά μηνύματα, διαφημιστικά να το πω με αυτόν τον τρόπο, που μας λέει η Huawei, αν θέλετε μπορείτε να εγκαταστήσετε και αυτά. Μπορούμε απλά να επιλέξουμε ότι δεν θέλουμε να τα εγκαταστήσουμε, θα διαγραφούνε και θα τελειώσει το συγκεκριμένο. Επίσης η Huawei έχει και μία επιλογή, στην οποία δεν θυμάμαι ακριβώς πώς την ονομάζει, γιατί έχει μια συγκεκριμένη ονομασία. Έχει ωστόσο μία επιλογή, την οποία αν την έχουμε ενεργή, μας κάνει προτάσεις για εφαρμογές που πιθανότητα να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή να θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Αυτά σαν μικρές λεπτομέρειες, καθότι είμαι και χρήστης των Huawei κινητών και επειδή το είχα διαβάσει, απλά το θυμήθηκα και ήθελα να το αναφέρω. Εννοείται πως αν χρειάζεστε κάτι ή οτιδήποτε, μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια, να μου το γράψετε και να σας απαντήσω. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω πάρει και τα καινούργια ακουστικά της Huawei, τα FreeBuds Pro 3, για να αντικαταστήσω τα FreeBuds Pro, τα απλά, το 1 δηλαδή, τα οποία έχω εγώ στην κατοχή μου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!